Είπαμε την καινούργια χρονιά θα είμαστε πιο σοβαροί, αλλά για καθίστε. Όχι, καθίστε τώρα να σας τα πω και εσάς. Πίστευα και πιστεύω ότι πιο χαζός είμαι εγώ. Μην το αλλάξετε τώρα. Άκου τώρα, μέναμε μείον 5 βαθμούς και σηκωθήκατε και ήρθατε. Λέω, σήμερα 5-6 θα είμαστε. Έτσι είπα στον Παναγιώτη. Λέω ότι είμαστε αντίθετο για 5-6 και εντάξει, να περάσει η μέρα. Τελικά, συναγωνιζόμαστε στη χαζομάρα. Σας ευχαριστώ. Και έναν έναν σας βάζω στην καρδιά μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση ομορφιά νιώθω με κάθε σας χαμόγελο. Γεμίζει η καρδούλα μου, γεμίζει η ψυχή μου και τα έχω ανάγκη γιατί στο επόμενο βήμα μπορεί να βρω κάτι που να πονάει, να υποφέρει, να βασανίζεται και εκεί πρέπει και ο παπάς να έχει μέσα το πράγμα για να δώσει. Εγώ δεν θέλω να έχω λόγια να δίνω. Θέλω να έχω χαμόγελο και χαρά να σας δίνω. Τώρα, τι να πω για τη μέρα σήμερα, ξέρετε, σήμερα τελειώνω ό,τι γιορτάσαμε το 12ήμερο, τελειώνει, είναι λέει η απόδοση της εορτής, δηλαδή το τελείωμα της δεσποτικής εορτής. Είναι τα φώτα σήμερα. Γι' αυτό και ψάλαμε και το ενιορδάνιο. Και σκέφτηκα να σας πω δύο λόγια. Λέμε φώτα, λέμε φωτισμός, λέμε Άγιο Πνεύμα, λέμε Χάρη του Θεού. Άραγε, έχουμε καταλάβει φώτα και φωτισμό. Τι είναι τούτο το φως? Πάντως, τούτο το φως και ο φωτισμός δεν είναι ούτε ΔΕΗ, γιατί αν ήταν ΔΕΗ θα μας έβαζε και λογαριασμό και όσο πάει θα μας τον έβαζε και πιο ακριβό και θα μας μετρούσε τι παίρνουμε. Ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι, ούτε άστρα, ούτε λαμπάδες, ούτε καντήλια. Τούτο το φως, όχι μόνο δεν το πληρώνουμε που το παίρνουμε, αλλά πληρώνουμε αν δεν το πάρουμε. Πρέπει να πληρώνουμε αν δεν το πάρουμε. Τι? Τον πόνο του Θεού. Που ο Χριστός μας ήρθε για να μας γεμίσει χαρά και φως και ευλογία και ζωή και όρεξη και κέφι και τρέλα. Για όλα αυτά ήρθε. Και μας τα έδωσε και μας τα δίνει, υπεράφθονα μας τα δίνει. Και εμείς κάνουμε πίσω, κλείνουμε πόρτες, κλείνουμε παράθυρα. Μην πει ο Χριστός, εμάς δεν μας νοιάζει να έρθει ο Χριστός. Μας νοιάζει να μην έρθει ο Χριστός. Είχα πάει κάποτε, με καλέσαν σε ένα σπίτι. Ένα κοριτσάκι 20 και χρονών βασανίζονταν η ψυχή της. Κατάθλιψη. Πονούσε. Μπαίνω μέσα, ήταν έτσι μια μέρα, άνοιξης μέρα όμως. Ήλιος έξω, ελαμπανόλα. Και μπαίνω μέσα και βλέπω ένα σκοτάδι. Μια μικρή λάμπα έκαιγε
όλα κλειστά τα παράθυρα, τα πατζούρια, και αυτή η καημένη καθόταν σε ένα καναπέ πάνω, είχε μπροστά της ένα τεράστιο σταχτοδοχείο γεμάτο ατελείωτα και αμέτρητα τσιγάρα. Μόλις μπήκα αυθόρμητα, αλλά και επίτηδες, πήγα να ανοίξω τα παράθυρα. Όχι! Α, λέω, δεν κάθομαι αλλιώς. Εγώ σε τέτοιο σκοτάδι, λέω, δεν θέλω. Γιατί το είπα το παράδειγμα. Έτσι κάνουμε και με τον Χριστό. Έτσι κάνουμε. Γιατί αν κάναμε αλλιώς και αν είχαμε την καρδιά μας και αν είχαμε την ψυχή μας και αφινόμασταν στα χέρια και στην ευλογία του Χριστού, τότε θα γέμισε φως. Τι είναι λοιπόν τούτο το φως? Καταρχάς, αυτό που θέλω να πω, ότι το είπαμε και άλλες φορές αυτές τις μέρες, ότι αν έρχονταν ο Χριστός με όλη τη δόξα Του, όχι θα κρυβόμασταν, θα ανοίγαμε τρύπες μεγάλες να σκεπαστούμε, να μην το βλέπουμε, γιατί όντως εκεί θα ήταν και πύλη, θα ήταν και φωτιά, θα ήταν και εξουσία, θα ήταν και λάμψη, θα ήταν Θεός που δεν θα τον αντέχαμε να τον δούμε. Και ήρθε ο Χριστός και τα έκρυψε όλα αυτά. Τα έκρυψε βαθιά μέσα του. Μία στιγμή φάνηκε η δόξα του στη μεταμόρφωση και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος. Ποιος μπορεί να βγει έξω και να δει κατάματα τον ήλιο? Και οι μαθητές τι έκαναν, φαίνονται εκεί, ξάπλωσαν κάτω και κρύψανε τα μάτια τους. Εάν έτσι ήταν συνέχεια ο Χριστός, κανένας δεν θα τον σύγχρονε. Ακόμα όμως και την ώρα της βάφτισής του, κρυμμένη ήταν η δόξα του. Λίγες ακτινούλες δόξας φάνηκαν. Ο ίδιος ως άνθρωπος, κι ας ήταν και Θεός, μες στον Ιορδάνη, η φωνή που ακούγεται από τον Θεό Πατέρα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ εγώ ευδόκησα. Τι σημαίνει? Εγώ χαίρομαι, εγώ ευχαριστιέμαι, εγώ απολαμβάνω που έχω τέτοιο γιο. Και το Πνεύμα εν είδη περιστερά. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο έλαμψε, ενώ εκείνη την ώρα είναι φώτα, είναι φωτισμός, όλα τα κατεβάζει ο Θεός στο μέτρο του ανθρώπου, για να μπορεί ο καθένας μας να χτυπάει το Θεό. Και περπάτησε και περπατάει η ιστορία, και έρχονται πολλές φορές του εδώ να ταγεύεται ο άνθρωπος στην ψυχή του. Πότε? Όταν είναι καθαρός, όταν είναι καθαρός, όταν είναι καθαρός. Και πώς γίνεται ο άνθρωπος καθαρός? Αν είναι αναμάρτητος? Όχι, κανένας δεν μπορεί να γίνει αναμάρτητος. Όταν δώσει την καρδιά του στο Θεό. Όχι, δεν τον φτάνει το Θεό. Δέστε τώρα πάλι πώς μας βάζει μέσα όλους. Όχι, δεν τον φτάνει να του δώσουμε την καρδιά μας. Θέλει να δώσουμε την καρδιά μας
και στο συνάνθρωπο. Δεν αγαπάς τον άνθρωπο, δεν έχει Θεό. Δεν γουστάρεις κανέναν από τους ανθρώπους, δεν έχει καθόλου Θεό. Αγαπάς, λιώνεις, παλεύεις, παιδεύεσαι να χαρίσεις τους ανθρώπους, σ' αγαπάει ο Θεός. Είναι εκεί ο Θεός. Σε γεμίζει χάρη ο Θεός. Και λέει και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ο γάρ καρπός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, αυτός είναι ο φωτισμός, αυτή είναι η χάρη, αυτή είναι η ευλογία, αυτός είναι ο Θεός μέσα μας. Ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, εν ημίν σε μας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτη. Όταν τα έχει αυτά ο άνθρωπος, σημαίνει ότι πέρασε από μέσα του η χάρη και η ευλογία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, ο ασκητής το όρος ή σε όλα τα μοναστήρια της γης που υπάρχουν, τα ορθόδοξα μοναστήρια, παλεύει με την ψυχή του, αλλά και εκείνος δεν του επιτρέπεται να ξεχάσει ότι υπάρχει συνάνθρωπο. Κάποτε λέει, ακούστε τι παράδειγμα μας έβαλε ο Άγιος Αντώνιος, ο μέγας ασκητής, στην έρημο ο ασκητής που έλειωνε στην άσκηση. Μέγας, λέει Αντώνιος, δάσκαλος και καθηγητής της έρημου, τόση άσκηση είχε κάνει. Αυτόν μέχρι σήμερα έχουν παράδειγμα οι μοναχοί μας. Λέει, Θεέ μου, θέλω ένα παράδειγμα ανθρώπου να μου δώσεις που είναι αγαπημένος σου και κάνει αυτό που πρέπει. Πιστεύοντας, το διηγεί το ίδιος, ότι θα του δείξει έναν άλλο ασκητή. Να του πει, πήγαινε στον ασκητή άλλο. Και τι κάνει, του λέει, θα πας στην οδό τάδε, στην Αλεξάνδρεια. Απόρεσε, λέει ο ασκητής. Αλεξάνδρεια, οδός τάδε, ποιον θα βρω εκεί. Και πάει. Τότε με τα πόδια δεν είχε αυτοκίνητα, ούτε αεροπλάνο, ούτε τρένα, τίποτα δεν είχε. Πήγε και έψαξε. Και βλέπει ένα τσαγκάρικο και μπαίνει μέσα. Λέει, τώρα πρέπει να μάθω τι κάνει αυτός ο τσαγκαράκος εδώ, το οποίο είναι τόσο σπουδαίο. Του λέει, θέλω να μου πεις, είναι εντολή του Θεού τι κάνεις. Δεν ήξερε ο τσαγκαράκος τι σπουδαίο έκανε. Τόση απλότητα και ταπείνωση είχε. Του λέει, μήπως, πόσες ώρες, του λέει, προσεύχεσαι. Αγέλασε, αγάπη. Τι ώρες, παιδί μου, λέει. Τι ώρες, γέροντα. Έχω, λέει, λίγο προλαβαίνω να πω κανένα κυριελέησο, να πω λίγο την ευχούλα. Λίγο. Λέει ο Άγιος Αντώνιος, δεν είναι η προσευχή. Εγώ προσεύχομαι τόσες ώρες. Μήπως, λέει, νηστεύεις. Γέλασε πιο πολύ ο Τσαγκάρης. Τι να νηστεύσω, παιδί μου. Εγώ, λέει, παιδεύομαι εδώ όλη την ημέρα. Κάνω και μια νηστεία που λέει η Εκκλησία μας. Δεν είναι, λέει, ο μυστήριο. Μήπως πας, λέει, πάρα πολύ στην εκκλησία, ώρες. Τώρα, λέει, να γελάσω πιο πολύ. Τι να πάω, λέει, δεν προλαβαίνω. Έχω πολλά παπούτσια εδώ να φτιάχνω και παιδεύομαι. Ούτε αυτό. Πες μου, βρε άνθρωπε, λέει, τι κάνεις. Και του λέει, όσα παπούτσια, λέει, έρχονται, παίρνω λίγα λεφτά από αυτούς που είναι πλούσιοι.
όσοι λέει βλέπω ότι είναι φτωχοί από τα ρούχα τους και από το πρόσωπό τους, δεν τους παίρνω τίποτα και τους τα χαρίζω. Και αν λέει ξέρω ότι έχουν και πολλά παιδιά, τους φτιάχνω τζάμπα παπούτσια για τα παιδιά τους. Τον προσκύνησε ο Άγιος, του φίλησε τα πόδια και έφυγε και λέει «Θεέ μου, τόση δύναμη σωτηρίας έχει η αγάπη, που ξεπερνάει η αγάπη και την άσκηση της ερήμου». Και την άσκηση της ερήμου. Έτσι είναι η αγάπη. Έτσι είναι ο Θεός. Έτσι είναι η ευλογία του Θεού. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Αρκεί όμως πότε αυξάνει η αγάπη. Όταν καταργούμε το εγώ μας, αυτό το άτιμο, το απαράδεκτο, το διαβολικό εγώ, κάτσε με το εγώ σου λέει ο Θεός. Εγώ δεν είμαι εκεί. Στο εγώ μας δεν είναι ο Θεός. Πότε είναι ο Θεός? Στο εμείς. Πόσο χαίρομαι όταν έρχεστε για εξομολόγηση. Πόσο χαίρομαι, Μέρα νύχτα να εξομολογούσα θα ήθελα. Φεύγετε και στενοχωριέμαι. Αλήθεια σας λέω. Φεύγετε και στενοχωριέμαι. Γιατί στο εμείς κάπου θα περάσει ο Χριστός να μείνει. Ή τουλάχιστον θα περάσει κάτι να μας δώσει. Έτσι να κάνετε. Και επειδή θέλω στο εμείς τώρα, μια χάρη μικρή θέλω. Μια χάρη μικρή. Θα φύγω αύριο το πρωί με την κυρία Μαρία και μια μικρή παρέα και θα πάω προσκύνημα όπως κάνω κάθε χρόνο στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, στο ναό και στο χωριό που ήταν ο Παπαφώτης. Και χάρηκα χθες που πήρα εκλογή από τον Δεσπότη και του είπα θα πάω στο ναό του Παπαφώτη και μου λέει να πας, αυτός ήταν σπουδαίος Άγιος. Πολύ Άγιος ήταν. Λέω αυτό το λέει και ο Δεσπότης ότι ήταν Άγιος, μεγάλη υπόθεση. Θα πάω λοιπόν εκεί και θέλω να καθίσετε έξω, μη φύγετε αμέσως όσο θέλετε, να γράψετε ονόματα, να τα πάρω εκεί, να τα διαβάσω στον τάφο του Αγίου, στον ναό του Αγίου, όλες αυτές τις μέρες που θα είμαι εκεί. Θα λειτουργήσω και στον Άγιο Αντώνιο και την παραμονή και ανήμερα, που ήταν η εκκλησία που λειτουργούσε και ευλογούσε και αγίασε η παρουσία του Παπαφώτη. Τούτος εδώ ο Άγιος, να μην το ξεχάσετε, όταν θα ανεβεί στο Αγιολόγιο, θα κάνει παγκόσμια εντύπωση. Τούτος εδώ και ο γέροντάς τους, ο Παπατήχων ο Ρώσος, ήταν ιδιαίτεροι Άγιοι. Να σας πω ένα παράδειγμα και όταν θα έρθω θα βρω και άλλα παραδείγματα από εκεί που μου το είπανε πέρυσι. Κάποια στιγμή το είπα στο πω και να τελειώνω. Είχε λέει, ήταν χειμώνας. Είχε ρίξει χιόνι. Είναι ψηλά το χωριό Τρίγωνας. Και εκεί που είχε ρίξει χιόνι, σκέφτεται μια κυρία γιαγιούλα να πάει να ανάψει το καντήλι του ανθρώστη στα μνήματα. Είχε λέει καμιά πιθανή χιόνι. Περπατάω λέει μέχρι τα μνήματα που είναι στην αρχή του χωριού, κοντά από την εκκλησία. Ήταν απάτητο το χιόνι. Οι σκάλες να κατεβώ στα μνήματα, απάτητες κι αυτές. Μόλις όμως λέει κατέβηκα κάτω στα μνήματα, τι να δω. Παντού πατημασές.
τρόμαξα, λέει, περιέργεια είχα. Τι είναι αυτό τώρα, πού είναι, ποιος, αφού ο δρόμος είναι απάτητος. Το χιόνι φαίνεται πότε πατιέται. Και τι λαδό, λέει, πίσω από τα μνήματα στο τέρμα σε μια γωνιά, σε μια πλάκα από μνήμα που την είχαν βγάλει και την είχαν αφήσει εκεί, ξαπλωμένος κοιμόταν ο Παπαφώτης. Ο οποίος Παπαφώτης ποτέ δεν φορούσε δεύτερο ρούχο, μόνο το ράσο μέσα έξω. Εμείς είμαστε με 101 ρούχα ντυμένοι. Τον ξύπνησα, βρε Παπαφώτη, τι κάνεις εδώ? Και τι είπε που έχει σχέση με το προηγούμενο, με την αγάπη? Αγάπη, δέστε τώρα αγάπη, τι σκέφτηκε ο παππούς? Να βρε παιδί μου, λέει, είδα να ρίχνει χιόνι και είπα, εκείνοι εκεί στα μνήματα μόνοι τους θα είναι μέσα στο χιόνι να κρυώνουν. Και ήρθα, λέει, και όλο το βράδυ τους μιλούσα. Πήγαινα, λέει, από τάφο σε τάφο, τους μιλούσα, τους έκανα παρέα και μόλις, λέει, ξημέρωσε, έγειρα να κοιμηθώ μαζί τους. Παπά, θα το έκανες? Όχι, όχι. Δεν έχω τόση αγάπη, τόση έννοια, τόση αγιότητα να μιλάει με τον πεθαμένο. Οι Άγιοι πολλές φορές μας μίλησαν. Πήρε κάποιος, λέει, όταν πέθανε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, συναντιούνται δυο φίλοι, παραμονή των μνημοσύνου του. Και λέει, λίγο στον άρθηκα, αν γίνεται, αν γίνεται, αλλιώς συνεχίστε. Και συναντιούνται οι δύο φίλοι και λέει ο ένας, ξέρεις, αύριο, λέει, έχει το μνημόσυνο του γέροντα. Τι λες, μωρέ, ποιο μνημόσυνο, ποιο γέροντα, λέει ο άλλος. Πότε πέθανε? Έχει, λέει, 40 μέρες. Τι 40 μέρες, ρε, προχτές εγώ τον πήρα τηλέφωνο, λέει, και μίλησα. Ξέρετε πόσοι έχουν μιλήσει με τον γέροντα Παΐσιο? Ξέρετε σε πόσους έχει πει παρόν ο γέρο Παΐσιος? Γι' αυτό, λοιπόν, με τους Αγίους θα τους νιώθουμε φίλους μας. Φίλους μας. Μιλάτε. Μη μένετε μόνοι σας. Δεν μ' αρέσει να ακούω. Έχω κατάθλιψη. Τι κατάθλιψη, μωρέ, με τόσους Αγίους σήμερα? Τι ζωή κατάθλιψη είναι αυτή? Πού ξεχνιόμαστε? Πού μας κρύβει ο διάβολος στα σκοτάδια και εκεί υποφέρουμε? Γιατί? Βρέστε τους Αγίους. Εύκολο είναι. Και όταν δεν μπορούμε μόνοι μας, τρέχουμε στον παπά που είναι ο παπάς. Τρομάρα μου. Είναι υποχρεωμένος να μας βρει με τους Αγίους. Αυτή είναι η εντολή του. Να μας βρει με τους Αγίους. Λοιπόν, τώρα επειδή φεύγω, σας είπα να γράψετε τα χαρτιά. Θέλω μια χάρη. Στο τενεκεδάκι που έχει έξω, θέλω όσοι, επειδή υποσχέθηκα στον Παπαδημήτρη που είναι μαθητής του Παπαφώτη, ότι τα λουλούδια που θα στολίσουμε την εικόνα του Αγίου και του Παπαφώτη και του ναού, θα τα βάλουμε εμείς. Έτσι το είναι. Αν θέλετε να στολίσετε εκεί, μπορείτε να βάλετε μέσα στο τενεκεδάκι που είναι υπέρ των πτωχών, αυτή τη φορά το δώσουμε όλους, ό,τι έχει μέσα, για να τους βοηθήσουμε ένα μικρό και ασύμβατο χορτηδάκι. Και εδώ είναι κι άλλοι που είναι Μυτιλινοί σήμερα, από τη Μυτιλίνη. Έτσι δεν είναι, πιστεύω να μην θυμάσαι ότι είσαι από τη Μυτιλίνη. Από εκεί είσαι, και η μαμά σου εκεί είναι. Θα τη δω, θα τη δω και με τη Λινιά. Κάθε φορά πάω και ο Χάρης, για να μαθαίνετε ποιοι είναι αυτοί που μας κάνουν, τι να πω, ο
Ο Χάρης κάθε πρωί ξυπνάει και βάζει την μετάδοση. Η μετάδοση δεν παίρνει από εδώ, δεν πατιώνται από εδώ τα κουμπιά. Από τα σπίτι τους. Ο πατάς. Κάθε πρωί είναι εκεί. Και μου παραπονιέται αν δεν του μιλήσω πρωί-πρωί. Σήμερα σου μίλησα, όχι, γι' αυτό είπες, ε. Αχ, Θεέ μου. Να, και τα όλη τη λινία. Κι άλλη με τη λινιά που έγινε εξ ψυχικής αγχιστίας με τη λινιά. Λοιπόν, να είστε καλά, εγώ θα ανάψω κερί για όλους και στον, και στον Αξιάρχη και στον Παπαφώτη και στην Παναγία, στην Αγιά σου, του Γέλου και στον Άγιο Ραφαή και όλο το γύρισμα το κάνω για σας. Όλους σας διαβάζω εκεί και λέω στον Θεό, αν έχει για όλους σας και δεν περισσεύει για μένα, δεν πειράζει. Εσάς τα κοιτάει πάλι. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, να είμαστε καλά όλοι. Τώρα έξω, ώστε έρχεστε παίρνετε φούλα. Έχει κουλουράκια. Αντίδωρο έξω. Και κουλουράκια. Ωραία, έχει και κουλουράκια. Έλα εδώ, καλή. Έλα εδώ.